Κύριε Σκόκο, εσείς είχατε άλλες προτάσεις. Θέλατε ένα άλλο πρόσωπο, δεν θέλατε να είναι από το χώρο της πολιτικής. Τι σημαίνει αυτό για σας, συγγνώμη, για σας αύριο? Αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε έναν άλλο υποψήφιο. Το υποψήφιο αυτό έχει προσχωρήσει και το ΠΑΣΟΚ με δήλωση του κυρίου Βενιζέλου. Έχουμε τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, ένα διακεκριμένο συνταγματολόγο και άνθρωπο της πολιτικής, χωρίς να ανήκει στο πολιτικό σύστημα προηγουμένως. Με δράση, με απόψεις που έχουν σχέση με τον τόπο και τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθούν. Είχαμε δηλώσει ήδη από το Σεπτέμβριο ότι, και τον είχαμε προτείνει σαν ένα από τα πιθανά ονόματα που θα μπορούσαν να είναι πρόεδρο της Δημοκρατίας, και νομίζουμε ότι σηματοδοτεί αυτό που θέλουμε για το θεσμό του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Όχι, δεν έχουμε να πούμε κάτι κακό, γιατί είπα πράγματι, είπαν οι κύριοι ότι είναι ένας μετριοπαθής, πολιτικός, συντηρητικός πολιτικός, ο οποίος έχει μια αξιόλογη πορεία. Αλλά είναι άλλο το θέμα. Ποιος είναι ο κατάλληλος σημερινή φάση για πρόεδρο, ο καταλληλότερος ή τι όραμα θα έπρεπε να έχουμε για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Ο κ. Αλιβιζάτος δίνει κύριε... όραμα, δηλαδή. Πώς είπατε? Ο κ. Αλιβιζάτος δίνει όραμα. Εγώ νομίζω ότι δίνει και σηματοδοτεί και πολλά πράγματα. Σηματοδοτεί πολλά πράγματα. Αλλά πείτε μου τι θέλετε να πείτε, όχι, για να σας απαντήσω. Το όραμα ποιο είναι, δηλαδή ποια είναι η διαφορά που δίνει. Ναι, το όραμα δίνει που δεν το δίνει ο κ. Παυλόπουλος. Αυτά που σας είπα δεν σας ικανοποιούν? Δεν βλέπω κάτι το όραμα που μπορεί να δώσει να προσθέσει και αυτό. Βεβαίως μπορεί. Έχει μια συγκεκριμένη παρουσία. Δεν είναι ένα μέλος του παλιού πολιτικού συστήματος το οποίο δείχνει μια παινία στο να αναδεικνύουμε ανθρώπους, προσωπικότητες εμβέλειας στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σαν να υπάρχει μια αποθήκη πολιτικών, δηλαδή, από τους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι και μάλιστα με πολιτικούς τακτικισμούς και όχι με γνώμονα. Το ποιος πρέπει να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μην μου πείτε ότι επελέγει ως άριστος. Δεν θέλω να πω κάτι κακό για τον κύριο Παυλόπουλο. Επελέγει με τη λογική της εξυπηρέτησης πολιτικής. Έτσι. Τι προσφέρει η επιλογή του, πού θέλετε να καταλήξετε? Θέλω να πω ότι εκείνο που μέτρησε είναι σκοπιμότητες οι οποίες εξυπηρετούν την κυβερνητική πολιτική από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω τα ανοίγματα που θέλει να κάνει, του σχεδιασμού που έχει ο κ. Τσίπρας. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί ακριβώς. Παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Θα ήθελα να σημειώσω για να...